Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Ελεύθερο Σημείο με ο Λευτέρη Συμβουλάκη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Κρήτη TV στο Ηράκλειο. Η απόψινή εκπομπή θα αναπτυχθεί σπονδυλωτά. Στο πρώτο μέρος θα φιλοξενήσουμε υποψήφιο από το Δήμο Μυλοποτάμου, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ακολουθήσουν οι υποψήφοι του Δήμου Σιτίας. Σε σχέση τώρα με το πρώτο μέρος της εκπομπής για το Δήμο Μυλοποτάμου, να πούμε ότι στο στούντιο μαζί μας βρίσκεται ο ένας εκ των δύο υποψηφίων, ο κύριος Δημήτρης Κλάδος. Για τον άλλο υποψήφιο, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, θα πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θα μπορούσε να βρίσκεται στην εκπομπή απόψε, παρά το γεγονός ότι του το ζητήσαμε έγκαιρα από την περασμένη εβδομάδα. Χρειάστηκε χρόνο για να το συζητήσει, όπως μας είπε, με το επιτελείο του. Στη συνέχεια επικαλέστηκε κάποια αναστολή της δραστηριότητάς του εξαιτίας των όλων αυτών που είχαν συμβεί αυτής της τραγωδίας στο Θεσσαλικό κάμπο, όπως έκαναν και όλοι οι υποψήφοι στην Κρήτη, ανέβαλαν για μερικές ημέρες, ούτως ή άλλως αυτό έγινε γνωστό. Παρ' όλα αυτά βρισκόμαστε ζωντανά, θα ξεκινήσει η συζήτηση για το Δήμο Μυλοποτάμου, τα προβλήματα την επόμενη μέρα με τον έναν υποψήφιο. Οι τηλεφωνικές γραμμές φυσικά για όποιον επιθυμεί παραμένουν ανοιχτές, 2810-398.000. Εδώ βρισκόμαστε για τις παρατηρήσεις και τις παρεμβάσεις σας. Να καλησπερίσω τον κύριο Κλάδο, τον κύριο Δημήτρη Κλάδο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Συμβουλάκη. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε. Κύριε Κλάδο, θα ήθελα να ξεκινήσω με το Δήμο Μυλοποτάμου, ρωτώντας για το παρόν και το μέλλον του Δήμου. Πρόκειται για ένα Δήμο ο οποίος έχει αρκετές αντιθέσεις και αντιφάσεις, είναι και ορεινός, έχει και παραλία, έχει και πολλά προβλήματα, έχει και τουρισμό, έχει και κτηνοτροφία. Είναι λίγο ιδιαίτερος, όχι περισσότερο από άλλους δήμους εδώ στην Κρήτη, γιατί η μορφολογία του νησιού είναι τέτοια. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται ανάμεσα στο Ηράκλειο, στην περιφερειακή ενότητα, βρίσκεται δίπλα στο Ρέθυμνο, τουριστικές περιοχές, βόρεια ακτή. Ποια είναι η εικόνα που εσείς έχετε και παίρνετε απόφαση να κατέβετε υποψήφιος? Πώς βλέπετε το Δήμο αυτό? Κύριε Συμβουλάκη, εμάς στόχος μας, στόχος της ομάδας μας, είναι η ανάπτυξη του Μυλοποτάμου. Φυσικά, για να γίνουν όλα αυτά, απαιτείται προγραμματισμός και όραμα. Πιστεύουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί τόσο πολύ τα έργα τα οποία χρειάζεται ο Μυλοπόταμος. Και θα σας κάνω μια μικρή ανάλυση παρακάτω. Όχι ότι δεν γίνανε έργα. Γίνανε έργα προς Θεού και γίνονται. Πάντα γίνονται έργα. Προς Θεού. Δεν είμαστε μηδενιστές, ούτε είμαστε εδώ να κατηγορήσουμε κανένα άνθρωπο. Άλλωστε, εκλογές έχουμε. Μετά τις εκλογές, όλοι θα είμαστε πάλι φίλοι και αγαπημένοι, όπως είμαστε και τώρα. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία κινούνται μέσω, που αφορούν τους Δήμους, την ανάπτυξη των Δήμων, που κινούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ, της Ανάκαμψης, του Πράσινου Ταμείου και τους Εθνικούς Σπόρους. Φυσικά, αυτά τα προγράμματα, για να μπορέσουν τα έργα αυτά που προβλέπουν αυτά τα προγράμματα για να μπορέσουν να υλοποιηθούν, πρέπει να υπάρχουν μελέτες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς θα βάλουμε σαν στόχο μας ποια έργα θέλουμε να ιεραρχήσουμε. Αφού λοιπόν ιεραρχήσουμε αυτά τα έργα τα οποία θέλουμε να βάλουμε μπροστά μας, ναι, θα κάνουμε μελέτες αρχιτεκτονικές ή όποιες άλλες μελέτες χρειάζονται για αυτά τα πράγματα, για αυτά τα έργα. Ναι. Θα απευθυνθούμε στις υπηρεσίες ώστε να υπάρχει λεγόμενη ορίμανση των έργων, δηλαδή θα απευθυνθούμε στις αντίστοιχες υπηρεσίες της αρχαιολογίας, του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, της περιφέρειας της κυκλοφορίας. Είναι μια μέθοδος αυτή η οποία είναι το ιδανικότερο για δημόσια έργα, για έργα των Δήμων. Είναι ό,τι δημόσιο, ό,τι ιδανικότερο. Οπότε φέρνεις τις μελέτες σου στη κατάσταση ωριμότητας. Που μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Ακριβώς. Περιμένεις την πορεία, στη συνέχεια περιμένεις να ανοίξουν κάποια από αυτά τα προγράμματα προηγούμενους σας ανέφερα. Όταν είσαι έτοιμος, ναι, και έχεις κάνει και τις οικονομικές σου μελέτες, είναι πάρα πολύ εύκολο αυτές οι μελέτες να εγκριθούν. Και μάλιστα με τις εκτόσεις που γίνονται στα δημοτικά έργα,
Τα έργα αυτά γίνονται σχεδόν με την επιδότησή του σχεδόν, χωρίς άλλες χρηματοδοτήσεις. Και επιστροφή ΦΠΑ έχουν. Ναι, είναι, δηλαδή είναι, τα, όταν κάνεις μελέτες και όταν κινηθείς σωστά, τα έργα αυτά γίνονται σχεδόν δωρεάν για τις κοινότητες, για τους δήμους. Είπαμε τώρα το διαδικαστικό και αυτό είναι βέβαια, δεν μας είπατε κάτι καινούριο, αυτό συνήθως θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι όσοι διαχειρίζονται δημόσια έργα και πώς θα τα κάνουν. Ωστόσο, αν σας ζητούσα να μου πείτε ποιο είναι αυτό το δημόσιο έργο που λείπει σήμερα από την περιοχή σας και κατά προτεραιότητα, δεν λέω ότι θα το κατασκευάζατε πρώτο, διότι μπορεί να είναι δύσκολο και να προηγηθούν άλλα, αλλά κατά προτεραιότητα, εάν εκλεγείτε, θεωρείτε ότι θα βοηθήσει τον τόπο όταν κατασκευαστεί. Λοιπόν, πιστεύω ότι το σημαντικότερο έργο αυτή τη στιγμή που χρειάζεται η περιοχή μας, ο Μυλοπόταμος, είναι η κατασκευή ενός οδικού δικτύου ταχείας κυκλοφορίας, ναι, που να ενώσει τον ορεινό Μυλοπόταμο με το Πάνορμο και να έρθει σε επαφή με τον βόρειο οδικό άξονα. Φυσικά αυτό το έργο έχει κουβεντιαστεί αρκετά. Πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι δύσκολο να υλοποιηθεί. Θα λύσει τεράστια προβλήματα στην περιοχή μας. Ένα δεύτερο έργο που αφορά το κυκλοφοριακό ξανά είναι εκείνο το περισυζητημένο, η αποπεράτωση του δρόμου, ο οποίος ενώνει το Αηδονοχώρι με το Χώνο. Είναι ένα έργο, το οποίο, ένας δρόμος ο οποίος έχει ξεκινήσει τώρα και 40 χρόνια περίπου. Πόσα 35 χιλιόμετρα χρόνια. Είναι αυτό? Δεν είναι πολλά. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Πιστεύω να είναι γύρω στα 4-5 χιλιόμετρα. Πού κολλάει τόσα χρόνια? Δεν δηλαδή 40 χρόνια είναι πολλά. Δεν το ξέρω. Υπηρεσίες, υπουργεία, περιφέρεια, δήμος. Δεν το ξέρω. Είναι σχωματόδρομος που έτσι τον θυμάμαι από το 90, για να σας δώσω να καταλάβετε. Μπορεί να κάνω λάθος χρονολογίας, αλλά κάπως έτσι είναι. Ο οποίος είναι έτσι εγκαταλελειμμένος. Και μάλιστα αυτό είναι και ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Μέσα Μυλοποτάμου, οι οποίοι θέλουν να βρουν μια διέξοδο προς το Ηράκλειο. Είναι δημοτικό δρόμος αυτός? Θέλω να πω της απολύτου αρμοδιότητας του Δήμου ή θέλει και συνεργασία άλλων υπηρεσιών? Ακούστε, εκεί είναι μια περίεργη κατάσταση, διότι ο δρόμος αυτός εν μέρη είναι στο Δήμο των Δικών μας και εν μέρη είναι στο κομμάτι του Ηρακλείου. Οπότε αυτά είναι, ξέρετε, θέματα που δεν είναι και τόσο εύκολα να λυθούν μεταξύ τους όταν δεν υπάρχει καλή συνεργασία. Ενδεχομένως να υπάρχει και ένας τρόπος μέσω της περιφέρειας ή ακόμα και η ίδια η περιφέρεια να έχει κάποια αρμοδιότητα που θα μπορούσε και να αδειοδοτήσει και να χρηματοδοτήσει. Ούτως ή άλλως έχουμε δει πολλές φορές να γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις. Λέτε λοιπόν ότι το οδικό δίκτυο είναι εκείνο που πάσχει στην περιοχή σας και βρίσκεται στις προτεραιότητές σας, γιατί αυτό θα βοηθήσει προφανώς να βρουν έξοδο, όπως είπατε, από το Μέσα Μυλοπόταμο και προς το βορρά, αλλά και προς άλλες κατευθύνσεις πέρξη του Δήμου. Κάποιο άλλο έργο έτσι το οποίο οραματικά θα βλέπατε για την περιοχή? Ναι. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, ιδιαίτερα το κυκλοφοριακό, πιστεύω ότι αυτό είναι αρχικό για την περιοχή μας και μετά να πούμε και για τους αγροτικό τομέα και τον τουριστικό τομέα. Είναι επίσης η αποπεράτωση του δρόμου, ο οποίος ενώνει τα πλαδιανά. Ο δρόμος αυτός έχει διανυχτεί τώρα και μερικά χρόνια, αλλά έχει παγώσει. Ο δρόμος που ενώνει τα πλαδιανά με τον Παλί. Θα έδινε μια σοβαρή διέξοδο του Μέσα Μυλοποτάμου προς την παραλιακή ζώνη. Για πάρα πολλά θέματα. Επίσης, δηλαδή ένας κάτοικος, ας πούμε, από το Μέσα Μυλοπόταμο έχει μεγαλύτερες δυσκολίες να προσεγγίσει τον Παλί από ότι ένας κάτοικος Ηρακλείου που θα πάρει την κίνηση, ας πούμε, στην Εθνική Οδό στο ΒΟΑΚ και θα φτάσει. Είναι δύσκολη, δηλαδή, είναι περιπέτεια, σε εισαγωγικά το λέω. Εντάξει, είναι, εν μέρη είναι, αλλά εκείνο και το έργο... εμείς που δεν το έχουμε ζήσει, ας πούμε, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, γι' αυτό σας ρωτώ. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε πριν από κάμποσα χρόνια. Ο δρόμος διανύχτηκε και έχει μείνει εκεί. Δεν ξέρω αν κάπου έχει κολλήσει για κάποιο λόγο, όμως ήταν ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό. Έδινε μια σοβαρή διέξοδο του Μέσα Μυλοποτάμου προς τη θάλασσα. Γενικά βλέπω ότι παρατηρώ από αυτά που λέτε, κύριε Κλάδο, ότι το κυκλοφοριακό είναι ένα σοβαρό ζήτημα για την περιοχή σας. Δηλαδή, από τη μια το οδικό δίκτυο. Ακούω κατά περιόδους ότι υπάρχουν και προβλήματα, ας πούμε, και μποτιλιαρίσματα ή στενότητα δρόμων σε άλλα μέρη του Δήμου Μυλοποτάμου που έχουν και τουρισμό. Είναι ένας Δήμος, λοιπόν, που θα έλεγε κάποιος ότι η προτεραιότητα, το μεγάλο πρόβλημα είναι οι δρόμοι, το οδικό δίκτυο. Θα σας πω. Το μποτιλιάρισμα παρουσιάζεται κυρίως στο πέραμα
στις Μαργαρίτες, στο Πάνορμο και στο Μπαλί. Τα οποία βέβαια Πάνορμο και Μπαλί, μην ξεχνάμε ότι είναι τουριστικές περιοχές. Βέβαια το Πάνορμο, το Μπαλί και το Πέραμα έχουν σχέδια πόλης από τη δεκαετία του 90. Δυστυχώς όμως, για άγνωστους λόγους, οι δρόμοι οι οποίοι προβλέπονται μέσα στο σχέδιο πόλης δεν έχουν διανοιχτεί. Είναι εγκεκριμένα θεσμοθετημένα σχέδια πόλης. Ναι, είναι εγκεκριμένα θεσμοθετημένα, αποτελούν νόμο του κράτους πλέον. Εφαρμόζεται η νομοθεσία πλήρως, με αυτά εκδίδονται οι οικοδομικές άδειες. Όμως οι δημοτικοί δρόμοι δυστυχώς δεν έχουν διανοιχτεί. Για ποιο λόγο γνωρίζετε, τώρα δηλαδή που εμπλέκεστε σε όλα αυτά? Δεν το γνωρίζω. Πιθανόν δεν έχουν εγκριθεί προγράμματα τα οποία θα να χρηματοδοτηθούν για να διανοιχθούν αυτοί οι δρόμοι. Οικονομικά δηλαδή. Γιατί πιστεύω ότι είναι αυτό ο λόγος. Οι διανοίξεις θέλουν πολλά χρήματα. Όμως πέρα από αυτό, πιστεύω ότι αυτά τα τρία ιδιαίτερα χωριά θα χρειαζόταν κάποια βοήθεια από συγκοινωνιολόγους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι οποίοι είναι αρκετά έμπειροι, που θα μπορούσαν να εκφράσουν μία άποψη το πώς θα μπορούσαν πέρα από τη διάνοιξη αυτών των δρόμων να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ο δρόμος του Περάματος, για παράδειγμα, υπάρχει μία νησίδα στη μέση στον κεντρικό δρόμο, που δεν κατηγορώ το ότι υπάρχει, γιατί πιθανόν να χρειαστεί να υπάρχει και δεν είναι κακό, όμως δημιουργεί κάποια προβλήματα. Ο περιφερειακός δρόμος του Περάματος, παρόλο που είναι στενός, είναι διπλής κυκλοφορίας. Υπάρχει μια συμφόρεση, δηλαδή ίσως θα έπρεπε να εφαρμοστεί κάτι όπως γίνεται και στο Ρέθυμνο, μονοδρόμηση κάποιων δρόμων. Ίσως του κεντρικού δρόμου. Μήπως όμως οι αποστάσεις εκεί είναι πολύ μεγαλύτερες στη δική σας περίπτωση, ενώ που τότε θα έλεγε κάποιος ότι κάνουμε πολλούς κύκλους για να φτάσουμε στον προορισμό. Όχι, δεν είναι έτσι. Αλλά σας λέω, και εγώ δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, προς Θεού αρχιτέκτονας είμαι. Ναι, αυτά πρέπει να έρθουν ειδικοί να μας βρουν λύσεις για αυτά τα θέματα. Αλλά πρέπει να γίνουν όμως κάποια στιγμή. Πιστεύετε ότι υπάρχει ολιγορία διαχρονική για τους δρόμους στην περιοχή σας? Δηλαδή, η παρούσα δημοτική αρχή, οι προηγούμενες, η περιφέρεια, ενδεχομένως άλλοι θεσμοί, άλλοι φορείς. Κοιτάξτε, γιατί να συμβαίνει? Πιθανόν στρέψανε... Δεν αρέσει προφανώς σε κανένα πολίτη αυτό που συμβαίνει. Στρέψαν την προσοχή τους περισσότερο σε άλλα θέματα, σε άλλα θέματα ανάπτυξης. Τα οποία πιστεύω ήταν... ότι. Εντάξει, τουρισμός, ας πούμε, περισσότερο. Γίνανε και κάποια άλλα έργα. Γίνανε και κάποια άλλα έργα. Για παράδειγμα, γίνανε έργα στον Ερυνό Όγκο του Ψιλορίτη. Γίνανε έργα. Δεν αναπτυχθήκαν και αυτά. Θα μπορούσαν να έχουν αναπτυχθεί ίσως, ενδεχομένως, δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα. Ωστόσο, όλο αυτό το ζήτημα της κυκλοφορίας στην περιοχή του Μυλοποτάμου είναι ένα από τα πολλά ζητήματα που καθημερινά απασχολούν όλους τους δημότες όλων των Δήμων και εντάσσονται μέσα σε μια βεντάλια που συνήθως ονομάζουμε καθημερινότητα. Δεν είναι μόνο φυσικά η κυκλοφορία, πώς θα περάσει ένας πολίτης από τη μέσα μεριά του Δήμου και να βρει διέξοδο στο βορρά, ούτε να μετακινηθεί. Υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, η καθημερινότητα είναι ομαλή σε σχέση με την διαβίωση, και εννοώ τα δίκτυα υποδομής. Υπάρχουν αποχετευτικά δίκτυα, τα δίκτυα ίδρυυσης, οι εσχάρες για τα όμβρια. Όλα αυτά έχουν προβλεφθεί, υπάρχουν στο Δήμο σας ή χρειάζονται και άλλα έργα? Γιατί καμιά φορά λέμε ότι αυτά τα έργα υποδομής είναι το μηδέν για την οικιστική ανάπτυξη. Αν δεν γίνουν αυτά, πλέον σήμερα ξέρετε, δεν αναπτύσσετε και δεν δίδετε καμία άδεια πουθενά. Αυτά υπάρχουν επαρκώς στο Δήμο σας? Κοιτάξτε, στο Δήμο μας δυστυχώς δεν έχουν γίνει κάποια έργα υποδομής όπως αυτά είναι. Έργα τα οποία χρειάζονται για την αντιπλημμυρική προστασία. Και πριν από λίγα χρόνια, πολύ λίγα χρόνια, είχαμε καταστροφικά αποτελέσματα σε σχέση με όλη την Κρήτη. Τα περισσότερα τα είχαμε εμείς, όπου καταστράφηκε τότε το γήπεδο του Περάματος, καταστράφηκαν περιουσίες, έγιναν πλημμύρες στο Πάνορμο, στο Πέραμα και σε άλλες περιοχές, πάρα πολύ σοβαρές. Επίσης, έχουν κατασκευαστεί βιολογικοί, οι οποίοι αξιόλογα έργα, που όμως δυστυχώς δεν έχουν συνδεθεί με τους βιολογικούς αυτούς. Αυτές τις πλημμύρες ήταν και η απώλεια κάποιου ανθρώπου, αν δεν κάνω λάθος. Τότε δεν το θυμάμαι να σας πω. Δεν το θυμάμαι να σας πω. Και το λέω τώρα με αφορμή το γεγονός τα πλημμυρικά φαινόμενα που είδαμε και στη Θεσσαλία και που φαίνεται ότι εντείνονται όλα αυτά τα έντονα, οι έντονες εκδηλώσεις των καιρικών φαινομένων
Ποιος περίμενε τώρα, Σεπτέμβρη, μόλις έχει τελειώσει ο Αύγουστος, να πνιγούν άνθρωποι στα σπίτια τους μέσα. Ναι, επίσης, σχετικά με αυτό που είπατε προηγουμένως για έργα υποδομής, σας λέω ότι έχουν ολοκληρωθεί οι βιολογικοί τώρα και χρόνια, όμως δυστυχώς ναι. Η αποχετεύση των οικισμών και ειδικά των μεγάλων οικισμών όπως Λιβάδια, Ζωνιανά, Άγιος Μάμας, όλα αυτοί οι οικισμοί δεν έχουν συνδεθεί ακόμα, άγνωστο σε μένα, πιθανόν να μην φτάνανε τα κονδύλια, όμως δεν έχουν συνδεθεί τόσα χρόνια με τους αντίστοιχους βιολογικούς, δηλαδή με το βιολογικό ας πούμε των Μουρτζανών. Με αποτέλεσμα τα λίμματα συγκεντρώνονται και λίγο έξω από τα χωριά εκεί ρέουν. Ρίπτονται δηλαδή πού, στο περιβάλλον. Ναι, ρίπτονται στο περιβάλλον. Αυτό φυσικά έχει δημιουργήσει τεράστια ήδη προβλήματα. Ήδη ο υδροφόρος ορίζοντας του ορεινού μυλοποτάμου έχει καταστραφεί. Δηλαδή, να φανταστείτε τα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια που βρίσκονται σε τόσο μεγάλο υψόμετρο, ναι. Παίρνουν νερό από γεωτρήσεις των Απλαδιανών, που βρίσκονται πάρα πολύ χαμηλά. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Πριν από ένα χρόνο περίπου, είχαμε πολύ σοβαρές δηλητηριάσεις στα πόσιμα νερά χωριών λίγο πιο κάτω, προς τα Βδελά κτλ. Από τα λίμματα δηλαδή, ναι, είχαν ρυπαθεί από τα λίμματα. Πιθανόν δεν φτάσαν τα κονδύλια. Δεν ξέρω το λόγο και δεν μπορώ να κατηγορήσω προς Θεού κανένα. Αλλά οι βιολογικοί υπάρχουν. Οι βιολογικοί υπάρχουν. Αλλά ναι. Δεν υπάρχουν τα δίκτυα. Τα δίκτυα, ναι. Υπάρχει βιολογικό στο Πέραμα, υπάρχει βιολογικό στα Μουρτζανά. Τα δίχτυα όμως, πιθανόν τα κονδύλια δεν υπαρκούσαν. Είναι κάποιοι οικισμοί που έχουν συνδεθεί. Ναι, είναι 2-3 οικισμοί που έχουν συνδεθεί. Πάρα πολύ λίγοι, αλλά υπάρχουν. Μάλιστα. Δηλαδή, ας πούμε το Μέσα Μυλοπόταμο που είναι τόσα χωριά δεν έχει συνδεθεί κανένας. Ο Ορεινός Μυλοπόταμος, από τον Ορεινό Μυλοπόταμο δεν έχει συνδεθεί κανένα. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει θέμα στην περιοχή. Όλα αυτά ρέουν, μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Ακριβώς. Και στη συνέχεια έρχονται στο ποτήρι. Ακριβώς. Και από εκεί είχατε δηλαδή τα προβλήματα με δηλητηριάσεις. Ναι, ναι, πολύ σοβαρά προβλήματα πέρυσι. Μάλιστα. Αυτά τώρα μπορεί να ακούγονται απλά πράγματα η σύνδεση του βιολογικού με τους οικισμούς και ότι είναι κάτι μπορεί να θεωρείται και αυτονόητο για τις μεγάλες πόλεις. Ωστόσο, στους μικρότερους δήμους, στα χωριά, στις κομοπόλεις, δεν είναι αυτονόητο πράγμα. Συμβαίνει πολύ συχνά σε πολλούς δήμους. Ναι, ναι. Ίσως φταίει το σχέδιο πόλης που δεν έχει θεσμοθετηθεί αλλού. Αλλού μπορεί να φταίνει χρηματοδοτήσεις. Ωστόσο, η δημιουργία ενός βιολογικού χωρίς τα δίκτυα σύνδεσης, όπως και ένα φράγμα χωρίς τα δίκτυα, είναι σαν να μην υπάρχει, σαν να μην έχει κατασκευαστεί. Είναι άχρηστο. Βέβαια. Ποια άλλα πράγματα θα λέγατε, ποια άλλα έργα θα λέγατε ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αποκτήσει για να πει ότι οι δημότες της περιοχής είναι ίση με όλους τους άλλους δημότες που τα έχουν αυτά. Ναι. Γιατί ο δημότης Ηρακλείου δεν είναι ίσως με το δημότη Μυλοποτάμου που ο δημότης Μυλοποτάμου ρίχνει τα λίμματα από την τουαλέτα του στο διπλάνο χωράφι. Δεν ζουν ίσα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει ούτε η αρχή της ισονομίας ούτε της πολιτείας. Για μας εδώ μπορεί να φαίνεται αυτονόητο. Για εσάς δεν είναι. Σωστά. Ποια άλλα έργα λέτε ότι χρειάζεται ο Δημότης Μυλοποτάμου για να εξισωθεί πια με τους πολίτες μιας ευρωπαϊκής χώρας όπως της δικής μας. Να σας πω. Καταρχήν στους οικισμούς μέσα αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα οδοστρώματα και είναι καταστραμμένα και είναι έτσι παρατημένα. Φυσικά θα μπορούσε να γίνουν πλακοστρώσεις, ειδικά σε παραδοσιακούς οικισμούς που ξέρετε είμαστε από τους χερούς που ο Μυλοπόταμος έχει σε αναλογία οικισμών τους περισσότερους παραδοσιακούς οικισμούς. Και μάλιστα όταν εγκρινόταν η παραδοσιακή οικισμή για τον Μυλοπόταμο έτυχε να είμαι στη διεύθυνση του Υπουργείου Χωροταξίας. Βοηθήσατε δηλαδή τότε. Το λέω με την έννοια ότι και εγώ είχα ανακατευτεί τότε σε αυτή την υπόθεση και μάλιστα είχα κατέβει εδώ. Μέναμε στις Δαφνίδες μια ομάδα η οποία πήγαμε, φωτογραφίσαμε, πήραμε στοιχεία για τους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής μας. Πραγματικά αξίζουν τον κόπο οι παραδοσιακοί μας οικισμοί και τα μνημεία τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντική και η μυθολογική και η ιστορική αξία της περιοχής μας, η οποία φυσικά δεν έχει αναδειχτεί. Πείτε μας κάτι, κύριε Κλάδο, είχα σκοπό να σας ρωτήσω λίγο τα βιογραφικά σας λίγο παρακάτω, αλλά λέγοντας ότι δουλεύατε τότε, εργαζόσασταν τότε στο Υπουργείο, θέλετε να μας πείτε δηλαδή.
Κοιτάξτε, αυτό δεν ήταν μεγάλη η διάρκεια παραμονής μου στο ΥΠΕΧΟΔΕ. Εγώ, εκεί που έμεινα πάρα πολλά χρόνια, ήταν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, που δούλεψα για πάρα πολλά χρόνια στην τεχνική υπηρεσία. Ήμασταν εδώ τα τρία άτομα εδώ στο Ηράκλειο που εγκρίναμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια όλες τις μελέτες των αναπτυξιακών έργων που αφορούσαν τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία σε όλη την Κρήτη. Επιπλέον είχα μια μεγάλη εμπειρία στον τουρισμό, επειδή υπήρξα για πάρα πολλά χρόνια, για περίπου μια εικοσαετία, πρόεδρος της Ομοσπονδίας των υπαλλήλων όλων των επιχειρήσεων του ΕΟΤ, τότε που περιλάμβανε τα ξενεία, τα χιονοδρομικά κέντρα, αχτές, μαρίνες, λιμάνια, όλα αυτά ήταν 220 περίπου μονάδες. Εκεί πιστεύω ότι είχα και μία άριστη συνεργασία και είμαι και πολύ τυχερός που διατηρώ μια σχέση μαζί του με το Σκουλά τον Νίκο, που όσα χρόνια ήταν υπουργός, γενικός γραμματέας, πρόεδρος του ΕΟΤ, συνυπηρετούσαμε εγώ σαν πρόεδρος, εκείνος σαν στις αντίστοιχες θέσεις. Αλλά και με τον αείμνηστο, τον Κεφαλογιάννη, τον Γιάννη, είχαμε μια άριστη συνεργασία στα χρόνια που έκανε υπουργός τουρισμού. Εγώ ήμουν σε εκείνη τη θέση, πάντως είχαμε μια άριστη συνεργασία και είχαμε συμβάλει όλοι μας στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Μάλιστα. Δουλεύατε σε θέσεις οι οποίες σήμερα σας φαίνονται πολύ χρήσιμες ως προς την εμπειρία που αποκομίσατε. Αν εκλεγείτε, και προφανώς και αυτός είναι ο στόχος σας, να την διαθέσετε ως δύναμη στην περιοχή. Είπατε και για τον τουρισμό και για τους παραδοσιακούς οικισμούς. Το τουριστικό προϊόν στην περιοχή αποδίδει, να ξεκινήσω από εκεί πρώτα. Δηλαδή θέλω να πω, είναι αιμοδότης για το Δήμο Μυλοποτάμου η Βόρεια Ακτή, τα ξενοδοχεία, οι τουρίστες. Είναι μια όμορφη περιοχή με πολύ κόσμο. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή έχει αναπτυχθεί αρκετά ο τουρισμός στο Μπαλί και στο Πάνορμο. Αρκετά. Φυσικά υπάρχουν άσχημες εικόνες. Το πέραμα είναι πιο αστικό. Ναι, είναι πιο αστικό. Φυσικά δεν έχουν. Υπάρχουν κάποια προβληματάκια, όπως για παράδειγμα, όπως είπαμε προηγουμένως, το θέμα των δημοτικών δρόμων που δεν έχουν ήδη ανοιχτεί. Υπάρχει το θέμα των σκουπιδιών που ίσως θα έπρεπε να έχουν γίνει κάποια έργα λίγο καλύτερα να μην φαίνονται. Εμείς φυσικά, αν έχουμε την τύχη να εκλεγούμε, αυτά τα έργα θα τα κοιτάξουμε, ειδικά την παραλιακή ζώνη, άμεσα. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να τοποθετήσουμε, για παράδειγμα, να διανοιχτούν οι δρόμοι, να τοποθετήσουμε αναδυόμενους κάδους. Ξέρετε, αυτούς τους κάδους που είναι μέσα στη γη, να μην φαίνονται, να μην δημιουργούν κακές εικόνες. Επίσης, δύο χωριά τα οποία είναι παραθαλάσσια. Αυτό το λέτε τώρα, γιατί υπάρχει κακή εικόνα γενικά για τα σκουπίδια στην περιοχή? Ναι, υπάρχει δυστυχώς. Και εμείς έχουμε μια κακή νοοτροπία που τα πετάμε. Τα πετάμε, ναι. Δυστυχώς το λέω αυτό. Αλλά εσείς εισπράτετε και κακές εικόνες και από τουρίστες, επισκέπτες. Και εσείς ίδιοι όταν. Υπάρχουν πολλά παράπονα και από τουρίστες, οι οποίοι, ξέρετε, οι τουρίστες, ειδικά από την Ευρώπη, έχουν συνηθίσει σε άλλα πράγματα. Δεν βλέπουν σκουπίδια στους δρόμους, ούτε τους κάδους δεν τους βλέπουν. Εκεί ή κάδοι είναι αυτούς τους κάδους, τους βυθιζόμενους κάδους όπως λέμε, ή είναι κάδοι οι οποίοι είναι περιτυχισμένοι με διάφορα μέσα, τέλος πάντων, που δεν υπάρχει οπτική επαφή των επισκεπτών με τα σκουπίδια. Και πάρα πολλοί τουρίστες, ιδιαίτερα στον Παλί και στο Πάνορμο, εκείνο που κάνουν να φωτογραφίζουν, να τα ανεβάζουν στο ίντερνετ, να τα βλέπει ο κόσμος. Αυτά λέτε για την καθαριότητα στη βόρεια πλευρά, στην τουριστική. Θέλω να συνεχίσω όμως και κάτι άλλο. Υπάρχουν και δύο χωριά, όπως είναι η Σκεπαστή, το οποίο είναι το πλέον αδικημένο χωριό του Μυλοποτάμου. Για το πείτε, πλέον. Γιατί? Η Σκεπαστή λοιπόν απέχει από τη θάλασσα, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 1-1,5 χιλιόμετρο. Έχει παραλίες καταπληκτικές, ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και αν φανταστείτε τώρα, και ένα χωριό που είναι δίπλα στη Νέα Αθηνική Οδό. Πολύ εύκολη η πρόσβαση προς όλες, προς το Ηράκλειο, προς τα αεροδρόμια, προς τα λιμάνια. Όμως αυτός ο δρόμος, να φανταστείτε, είναι χωματόδρομος και μάλιστα πάρα πολύ κακής ποιότητας χωματόδρομος. Δηλαδή, αν αυτός ο δρόμος φτιαχνότανε, αυτό το χωριό θα είχε σήμερα αναπτυχθεί, δεν θα είχε να ζηλέψει τίποτα από το Πάνορμο ή τον Παλί. Μάλιστα. Είναι το πλέον, κατά τη δική μου γνώμη, την ταπεινή, το πλέον αδικημένο χωριό του Μυλοποτάμου. Με όλη προσβασιμότητα. Είπατε, κύριε Κλάδο, για το τι σκέφτεστε για να βελτιώσετε λίγο την εικόνα σε σχέση με την καθαριότητα στις
στην τουριστική ζώνη του Δήμου σας. Mm-hmm. Ωστόσο, η καθαριότητα είναι ένα ζήτημα που αφορά και τους οικισμούς που βρίσκονται στο Μέσα Μυλοπόταμο, στα χωριά. Εκεί πώς είναι η κατάσταση? Πάρα πολύ κακή. Πάρα πολύ κακή είναι και εκεί. Δυστυχώς, φυσικά μπορεί να μην φταίει και ο Δήμος, είναι αυτοί και οι εργαζόμενοι, αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα αυτοκίνητα απορριμματοφόρα και περισσότεροι εργαζόμενοι. Δηλαδή, δεν μπορούν το Δήμο να τον παλέψουν δύο και τρεις εργαζόμενοι ή ένα απορριμματοφόρο. Είναι μεγάλο. Απορριμματοφόρα έχει. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αλλά δεν καθαρίζονται οι δρόμοι. Ούτε φταίει, ούτε το προσωπικό δεν φταίει, προς Θεού. Δεν προλαβαίνει. Ναι, δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Όμως πρέπει να δοθεί μια μεγάλη έμφαση σε αυτό το κομμάτι, γιατί ο Δήμος μας γενικά είναι τουριστικός. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, πέρα από το τι γίνεται στην παραλιακή ζώνη, έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές τουριστικές μονάδες στο Πέραμα και αναπτύσσονται. Έχουν αναπτυχθεί στα περισσότερα χωριά του Μυλοποτάμου. Έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται τουριστικές μονάδες. Ο αγροτουρισμός έχει αρχίσει πολλά χρόνια, αλλά και σήμερα με διάφορα προγράμματα που υπάρχουν και μόνοι τους οι άνθρωποι έχουν μετατρέψει αρκετά σπίτια ή έχουν αναγείρει νέες οικοδομές σαν αγροτουριστικές μονάδες. Και σας λέω, υπάρχει μια ευαισθησία των ξένων σε αυτά τα θέματα. Εμείς δεν τα αντιλαμβανόμαστε τόσο πολύ, αλλά και εμείς όταν περνάμε το αυτοκίνητο και πετάμε από τα μάξι μέσα το μπουκάλι του νερού που το πίνουμε για να είναι καθαρό το αυτοκίνητό μας, δεν είναι ότι καλύτερο. Αυτή είναι η παιδεία των γενναιών. Αυτό πρέπει να καλλιεργείται από τα μικρά παιδιά για να μας ακολουθήσει στην ενήλικη ζωή και δυστυχώς προηγούμενες γενιές ίσως δεν το έχουν και ως βίωμα πια και εδώ στην Κρήτη ακόμα. Εξάλλου δεν είναι λίγα τα χρόνια που βλέπουμε σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά να υπάρχει και μια χωματερή, παράνομη. Σωστά. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό ισχύει, έχει εξαλειφθεί στην περιοχή σας ή υπάρχουν αυτές οι μινι χωματερές που τις βλέπουμε, άλλο ένα στρώμα, λίγα σκουπίδια, ξύλα και... Δυστυχώς υπάρχει, δυστυχώς υπάρχει. Και μακάρι να βρεθεί τρόπος αυτά τα πράγματα να εξαφανιστούν, να εξελιχθούν από την περιοχή μας. Και τα σκουπίδια τα οποία πετιούνται τέτοια πράγματα, ειδικά στους ποταμούς, επειδή δεν μπορούν να τα βάλουν στους κάδους, τα πετάνε στους ποταμούς. Αυτά πρέπει κάποια στιγμή όλοι μας να τα δούμε. Φυσικά και θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας χώρος που να πηγαίνουν τα εναποθέτουν. Διότι όταν ο άλλος πάει και καθαρίζει, για παράδειγμα, το ξενοδοχείο του ή κάνει μια ανακαίνιση, αυτά πού θα τα πάει? Δεν έχει τόπο να τα πάει. Ή θα πρέπει να τα κάψει, ή θα πρέπει να πάει. Τι θα τα κάνει? Ή να υπάρχει μια οργανωμένη υπηρεσία στο Δήμο που έπρεπε θα τα παραλαμβάνει. Έπρεπε να υπάρχει κάτι που να τα παραλαμβάνει. Μάλιστα. Κύριε Κλαδό, να πάμε στο πρώτο διάλειμμα της απόψινής κουβέντας και αμέσως μετά, σε λίγα λεπτά, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για το παρόν και το μέλλον του Δήμου Μυλοποτάμου. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ, ζωντανά στο στούντιο της Crete TV, βρίσκεται ο υποψήφιος Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κύριος Δημήτρης Κλάδος. Κύριε Κλάδο, να συνεχίσουμε τη συζήτηση και θα ήθελα να πάμε στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου συνδυάζει και τον τουρισμό και την κτηνοτροφία και την αγροτική παραγωγή. Θα ήταν ένας Δήμος δηλαδή που ιδανικά, θα έλεγε κάποιος, η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό θα ήταν μια εύκολη υπόθεση. Μάλιστα. Θέλω να συμπληρώσω κάτι προηγουμένως. Αδίκησα τις Σίσες, που είναι ένα χωριό στον βόρειο άξονα, με καταπληκτικά λιμάνια, ένα υπέροχο χωριό με καταπληκτικούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι και αρκετά εργατικοί. Γνωστά τα πορτοκάλια. Γνωστά τα πορτοκάλια. Είναι ένα υπέροχο φαγητό χωριό. Φαγητό ακούω τελευταία. Και φαγητό και ταβέρνες. Ένα χωριό που έχει αναπτυχθεί, που έχει την Αλμυρίδα που αναπτύσσεται. Ήθελε λίγη βοήθεια ακόμα από το Δήμο σε κάποια πράγματα για να προχωρήσει. Έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί αυτό το χωριό, υπερβολικά να γίνει ίσως το καλύτερο χωριό του Μυλοποτάμου από πλευράς τουρισμού. Επίσης, για τον άνθρωπο που μου είπατε αν πνίγει, και ναι, πνίγει, και απλά εκείνη τη στιγμή δεν το θυμήθηκα, ήταν κάποιος Λαγουδάκης, συγγενής μου, ο οποίος πνίγηκε από τον Χήμαρο. Ναι, ήταν και συγγενής μου. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα. Ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας, όπως είπατε προηγουμένως, είναι οι βασικοί πυλώνες της οικονομίας της περιοχής μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο πρωτογενής τομέας και μάλιστα η κτηνοτροφία κυρίως, αυτή τη στιγμή περνάει μια βαθιά κρίση στην περιοχή μας. Παρόλο,
παρόλο που είμαστε κτηνοτροφικός κυρίως δήμος. Το κόστος παραγωγής είναι πολύ ψηλό. Ναι. Διότι δυστυχώς οι ζωοτροφές έχουν ανέβει στα ύψη. Τα λιπάσματα αντίστοιχα για το γεωργικό τομέα έχουν ανέβει και αυτά στα ύψη. Τα παραγόμενα προϊόντα, δηλαδή αν θα δείτε αυτή τη στιγμή το γάλα, το κρέας, είναι σε τιμές πάρα πολύ χαμηλές. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι του μόσχου, του μόχθου. Πασχίζουν, όμως δεν μπορούν εύκολα να τα βγάλουν πέρα. Πιστεύω ότι αυτή η τομή θα έπρεπε, ο Δήμος θα έπρεπε να δημιουργήσει ένα γραφείο στο Δήμο με κάποιο άτομο, το οποίο να ενημερώνεται άμεσα για όλα τα προγράμματα τα οποία βγαίνουν. Συχνά βγαίνουν προγράμματα τα οποία δεν τα αντιλαμβάνονται καν οι άνθρωποι. Δεν τα εκμεταλλεύονται αυτά τα προγράμματα. Όχι να τα εκμεταλλευτούν με την κακή έννοια, όμως να βοηθηθούν. Ήταν για παράδειγμα το μεταφορικό ισοδύναμο που επιδοτούσε, γιατί τώρα υπάρχει ένα θεματάκι με αυτό, που επιδοτούσε τις μεταφορές των ζωοτροφών. Κάποιοι άνθρωποι το μάθανε και τα πήραν, κάποιοι άνθρωποι δεν το μάθανε. Αυτά τα χρήματα τα δικαιούνται. Γιατί είναι χρήματα, οι ζωοτροφές δυστυχώς έρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ δεν παράγουμε. Δηλαδή, ο πρωτογενής τομέας που αφορά κυρίως ανθρώπους του μόχθου θέλει βοήθεια. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν βοήθεια. Αντιδημαρχία για αγρότες κτηνοτρόφους δεν έχετε? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να δημιουργηθεί μια τέτοια υπηρεσία η οποία να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Τι αντιδημαρχίες έχει ο Δήμος σήμερα? Δεν τις γνωρίζω αυτή τη στιγμή, να σας τις πω, αλλά πάντως για αυτό το τομέα. Δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί κυρίως αγροτικός και κτηνοτροφικός. Ναι. Δεν νομίζω να έχει, δεν έχω ακούσει. Έχει υπηρεσίες, αλλά όχι δηλαδή, κάτι που να αφορά. Και το Ηράκλειο για την ύπαιθρο που προσάρτησε μέσα από τις συνενώσεις. Ναι. Όχι πολλά χρόνια πριν δηλαδή. Μάλιστα. Επίσης είναι απαραίτητο να, αν θα δείτε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή οι ανθρώποι. Θα κάνατε δηλαδή, θα είναι στα σχέδιά σας να δημιουργήσετε, όπως είπατε, ένα γραφείο που θα ενημερώνει τους ανθρώπους ποια προγράμματα τρέχουν και μπορούν να βοηθηθούν. Αλλά υπάρχει στο μυαλό σας, αν εκλεγείτε, να δημιουργήσετε και μια δομή, ένα φορέα μέσα στο Δήμο δηλαδή, που να μπορέσει να φέρει την παραγωγή, την κτηνοτροφική, την αγροτική, τα προϊόντα δηλαδή, να φτάνουν στον παλί, να καταναλώνονται στον παλί. Αυτό είναι ότι σημαντικότερο μπορεί να συμβεί. Να εκμεταλλευόμαστε την ίδια μας την παραγωγή. Και μάλιστα αν οργανωθούμε σε ομάδες παραγωγών, που αυτά είναι προγράμματα που επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως οι αγρότες μας και οι εκτινοτρόφοι μας δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της αξίας αυτών των προγραμμάτων. Θα μπορούσαν να έχουν τεράστια ωφέλη. Πρέπει να στραφούμε εκεί. Πρέπει να προσπαθήσουμε τα προϊόντα μας να καταναλώνονται στα ξενοδοχεία, στις ξενοδοχειακές μονάδες. Πρέπει να το κάνει, δεν το κάνει. Ναι. Δεν το κάνει. Πρέπει να συμβεί αυτό, δυστυχώς. Υπάρχουν και οι μεσάζοντες και πολλές φορές είναι δύσκολο ο παραγωγός να βρει εκείνον που θα αγοράσει σε συμφέρουσα τιμή για τον παραγωγό και ο ξενοδόχος που επίσης θα αγοράσει σε συμφέρουσα τιμή για να καταναλωθεί μέσα στο ξενοδοχείο του. Και πολλές φορές, ας πούμε, βλέπουμε προκυπευτικά Τουρκίας, φθηνότερα μέλη Τουρκίας ή δεν ξέρω τι από άλλες χώρες που είναι πολύ πιο φθηνά στο κόστος παραγωγής. Γιατί εδώ πέρα, ειδικά και με το Ουκρανικό τον τελευταίο χρόνο, έχουν εκτοξευθεί αυτά. Και η ΔΕΗ και το κόστος του ρεύματος και για τις μονάδες αγροτικές και τις κτηνοτροφικές και για τις ζωοτροφές που είπατε. Και το ζωικό κεφάλαιο μειώνεται στην Κρήτη, όχι μόνο δηλαδή, φαντάζομαι και στην περιοχή σας. Όχι μόνο εκεί, σε ολόκληρη την Κρήτη, μειώνεται το ζωικό κεφάλαιο. Μειώνεται παρά το γεγονός ότι εμείς στο Μυλοπόταμο είχαμε την περισσότερη κτηνοτροφία στην Κρήτη. Μεγάλος αριθμός ζώων, που όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δηλαδή το κράτος πρέπει να τους στηρίξει. Μάλιστα. Επίσης, αυτή τη στιγμή πάσχουν από νερό. Δηλαδή, η κατασκευή λιμνοδεξαμενών στον ορεινό όγκο είναι αναγκαίες. Φανταστείτε ότι για να ποτιστούν τα ζώα, κουβαλάμε νερό από τον κάτω Μυλοπόταμο για να ανεβάσουμε πάνω με βυτεία για να ποτιστούν τόσα ζώα. Χρειάζεται υποστήριξη αυτό το κομμάτι. Επίσης, όσον αφορά την γεωργία, κάποτε είχαμε ξεκινήσει με τα σταφύλια, αργότερα με τα κύτταρα, αργότερα με τα χαρούπια και όλα αυτά. Σήμερα, δυστυχώς, η γεωργία μας έχει μηδενίσει. Το μόνο που αξίζει είναι το λάδι. Έχει περιοριστεί η παραγωγή στο λάδι. Έχει δυστυχώς, ναι, δυστυχώς είναι ασύμφορα τα πάντα πέρα του λαδιού. Φυσικά θα έπρεπε να γίνει μια επέκταση της άδρευσης σε όλες τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, που αυτό κάπου θα βοηθούσε την κατάσταση. Mm-hmm. Αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά το πρωτογενή τομέα.
Αυτά είναι τα προβλήματα κυρίως που μπορεί να εντοπίσει κάποιος αφορά. Και θα και φυσικά οι κτηνοτρόφοι μας, για τους κτηνοτρόφους θα ήταν καλό να οι δρόμοι οι οποίοι οδηγούν στα ποιμιοστάσια τους όχι να διανοιχτούν, να γίνουν καλύτεροι. Να μην πηγαίνουν και να σπάνε τα αυτοκίνητά τους ή να μπορούν να φτάσουν. Χρειάζεται μια βοήθεια σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα σε σχέση με τα σχολεία. Θα έχετε ακούσει ότι πολλές φορές τα περισσότερα προβλήματα που εντοπίζονται, ακόμα και κάποιες περιπτώσεις αναλφαβητισμού, καταγράφονται στην περιοχή αυτή. Οι σχολικές εγκαταστάσεις, τα σχολικά κτίρια, σήμερα βρίσκονται από τον νόμο στα χέρια των Δήμων. Σε τι κατάσταση είναι στη δική σας περιοχή? Κοιτάξτε. Και αν έχετε κάποιο πρόγραμμα, αν δεν τα βρίσκετε καλά, να φτιάξετε κάτι άλλο, να φτιάξετε καινούρια. Κοιτάξτε. Όντως, πάσχουμε. Και ξεκινώ από το πιο χαμηλό. Ας πούμε, βρεφονηπιακοί σταθμοί δεν υπαρκούν. Με αποτέλεσμα, αυτό είναι το σοβαρότερο θέμα όλων, με αποτέλεσμα υπάρχουν γυναίκες, μητέρες, οι οποίες θέλουν να δουλέψουν. Και δεν μπορούν να δουλέψουν διότι τα παιδιά τους δεν έχουν πού να τα αφήσουν. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Δήμος σε αυτό το κομμάτι έπρεπε, θα πρέπει, αν εν πάση περιπτώσει εκλεγούμε, θα δώσουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στο να υπάρξουν βρεφονηπιακοί σταθμοί πέρα από το Πέραμα και σε άλλα σημεία του Δήμου μας, ώστε να μπορούν οι μητέρες να πάνε να δουλέψουν. Σήμερα δηλαδή υπάρχουν παιδιά και στο Μιλοπόταμο που δεν έχουν να πάνε, όχι πια δεν χωράνε. Δεν έχουν. Ναι, δεν έχουν σχολεία. Δεν υπάρχουν χώροι για να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά τους. Επίσης, υπάρχουν κάποια σχολεία τα οποία βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Όπως είναι το γυμνάσιο του Περάματος, για παράδειγμα. Άλλα σχολεία τα οποία πρέπει να γίνουν εκ του μηδενός. Δηλαδή το σχολείο, το γυμνάσιο και το δημοτικό των Λιβαδίων, των Ζωνιανών, είναι σχολεία τα οποία πρέπει δυστυχώς να ξαναχτιστούν. Είναι σε πολύ κακή οικοδομική κατάσταση. Είναι παλιά κτίρια, ε. Παλιά κτίρια, ναι. Παλιά κτίρια, ναι. Επίσης υπάρχουν κτίρια, τα παιδιά πηγαίνουν τώρα στα σχολεία, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Είναι πολύ καλό, δηλαδή και ο κόσμος στο Μιλοπόταμο έχει αλλάξει, ασχολείται με την παιδεία. Ασχολούνται με την παιδεία, προς Θεού ασχολούνται. Υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές. Οι ΣΥΣΕΣ που λέγαμε προηγουμένως, αν ο αριθμός είναι ψεύτικος ή όχι, άκουσα ότι είχε 53 φοιτητές πριν από 2 χρόνια. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι άνθρωποι ασχολούνται με άλλα πράγματα. Και το Λύκειο Περάματος έχει πολλές επιτυχίες. Ναι, ναι, πάρα πολλές. Σε ολόκληρη την περιφέρεια κοινότητα. Πάρα πολλές, ναι. Mm-hmm. Το Λύκειο Περάματος θεωρείται από τα καλύτερα λύκεια στην περιοχή μας. Αλλά είναι και πάρα πολύ καλό και το σχολείο της Κράνας, δηλαδή έχει καλές αποδόσεις. Που είναι στον Ορεινό Όγκο. Υπάρχει μια πρόοδο στον τόπο. Άρα χρειάζεται και μια βοήθεια σε υποδομές, ώστε όλο αυτό να καλλιεργηθεί ακόμα περισσότερο. Βέβαια. Και να δοθούν τα κίνητρα. Βέβαια. Φυσικά υπάρχουν και χωριά που δυστυχώς τα σχολεία τους αυτή τη στιγμή είναι έρημα κτίρια. Θα μπορούσαν αυτά να μπουν σε προγράμματα, να ανακαινιστούν και να δοθούν σαν χώροι πολλαπλών χρήσεων στους κατοίκους. Θα μπορούσαν να έχουν μια τέτοια, δηλαδή να μην υπάρχει αυτή η ερημοποίηση που βλέπουμε σε κάποια ιδιαίτερα σχολικά κτίρια. Υπάρχουν χωριά, για παράδειγμα, που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο να πάνε κοντά και αναγκάζονται να φεύγουν, να κάνουν μακρινές αποστάσεις. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Περισσότερο προς το μέσα Μιλοπόταμο μπορεί κάποιος να είναι που μαζεύονται, ας πούμε, στα Πλαδιάνα. Τέλος πάντων, υπάρχουν, αλλά είναι και λίγα τα παιδιά σε κάποια χωριά, οπότε δεν μπορούν να λειτουργήσουν τέτοιες μονάδες. Όμως θα μπορούσε ο Δήμος. Το ΕΠΑΛ Γαράζο, ας πούμε, ακούω μια ερώτηση που φτάνει από τηλεθέατες. Εκεί χρειάζεται ενίσχυση? Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Ξέρω όμως ότι έχει καλές αποδόσεις. Mm-hmm. Δηλαδή ξέρω ότι πάει καλά αυτό το σχολείο. Και μάλιστα οι άνθρωποι, οι καθηγητές που δουλεύουν μέσα είναι πάρα πολύ καλοί. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι πάμε καλά. Και θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Δηλαδή είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ο Μιλοπόταμος έχει ξεφύγει ειλικρινά. Ο κόσμος έχει προχωρήσει σε πάρα πολλά πράγματα διαφορετικά. Η περιοχή δική σας, κύριε Κλάδο, έχει και ένα πλεονέκτημα. Είπαμε, συνδυάζει την τουριστική ζώνη, συνδυάζει την παραγωγή, την κτηνοτροφική και την αγροτική. Έχουν αναπτυχθεί, όπως είπατε, και μονάδες αγροτουρισμού που τα τελευταία χρόνια φαίνεται να τα επιλέγουν πολύ ακόμα και για τις θερινές διακοπές. Όλο αυτό
θα μπορούσε να συνδεθεί και να γίνει ακόμα πιο ελκυστικό ως προϊόν, αν αναδειχθεί και η ιστορία ή ο πολιτισμός της περιοχής. Να σας απαντήσω. Θεωρώ ότι ο τόπος ο δικός μας είναι ιδανικός για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Δηλαδή, έχουμε ένα ψιλορίτι με φυσικές πίστες που θα το ζήλευαν πολλά μέρη στην Ελλάδα. Δεν είναι καλύτερος ο Παρνασσός ή άλλα μέρη τα οποία έχουν χιονοδρομικά κέντρα και τελεφερίκ. Θεωρώ ότι στον ορεινόγκο του ψιλορίτη θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα χιονοδρομικό κέντρο, μια δημοτική επιχείρηση, για να είναι ένας πόλος που θα τραβήξει άλλες επενδύσεις. Θα μπορούσε να γίνει ένα χιονοδρομικό κέντρο με μια υπογειοποίηση καλωδίων του ρεύματος να φτάσουν εκεί, να γίνει ένα τελεφερίκ, ένα αέριο, γιατί το άλλο είναι πολύ δύσκολο στις εγκρίσεις του. Ένα αέριο τελεφερίκ και φυσικά αυτά βέβαια μετά από σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών, γιατί σε τέτοια θέματα επεμβαίνουν αρχαιολογίες, επεμβαίνουν δασικές υπηρεσίες, επεμβαίνουν συμβούλια αρχιτεκτονικής. Εφόσον κάποιος πετύχει να πάρει εγκρίσεις για τέτοια πράγματα, να δημιουργηθεί ένα τελεφερίκ στον ψιλορίτη, να φτάνει στην κορυφή του ψιλορίτη, ένα αέριο, γιατί σας λέω είναι πιο εύκολο. Πιστεύω ότι αυτό θα αναβάθμιζε υπερβολικά την περιοχή του βόρειου Μηλοποτάμου, του ορεινόγκου του Μηλοποτάμου, όχι του βόρειου, του ορεινόγκου του Μηλοποτάμου. Δηλαδή κατευθείαν τα χωριά Ζωνιανά, τα οποία βέβαια Ζωνιανά διαθέτουν το σπήλαιο των Ζωνιανών, σπουδαίο μνημείο. Διαθέτουν το φαράγγι των Ζωνιανών, το οποίο είναι αξιόλογο για αξιοποίησή του σαν περιπατητικός τουρισμός. Τα λιβάδια δίπλα, η Κράνα, η Κάλυβος, όλα αυτά τα χωριά, ο Άγιος Μάμος που είναι πολύ κοντά στον Ψιλορίτη, όλα αυτά τα χωριά θα πέρανε μια άλλη αξία. Και ο κάθε τόπος εκεί, το κάθε χωριό έχει και τη δική του ιστορία, σωστά. Ακούω πολύ κόσμο βέβαια, όπως είπατε, για το σπήλαιο στα Ζωνιανά που το επισκέπτεται. Και τα άλλα χωριά φαντάζομαι θα έχουν να επιδείξουν κάτι από την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Και οι δυσύλλογοι στην περιοχή είναι δραστήριοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι στο Δήμο Μηλοποτάμου. Για παράδειγμα, έχει γίνει θεσμός όλες αυτές οι εκδηλώσεις κάθε καλοκαίρι στις Μαργαρίτες. Ο Σύλλογος Περάματος είναι πολύ δραστήριος. Ναι, πιάσατε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Όντως στις Μαργαρίτες τα μπουντάλια πάνε πάρα πολύ μπροστά σε σχέση με όλη την Κρήτη. Και στα ορεινά είναι. Και στα ορεινά. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι παντού δουλεύουν. Αλλά στις Μαργαρίτες ένα παραπάνω. Έχουν θεατρική ομάδα, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Και μπράβο τους. Και μακάρι να μπορούσαμε σε πολλά σημεία να αναδείξουμε τέτοια πράγματα. Πιστεύετε ότι όλα αυτά όταν αναπτυχθούν παράλληλα και υπάρχει ένας καλός συντονιστής, εν προκειμένου ένας δήμαρχος, που οραματίζεται να ζωντανέψει ο Δήμος του κατά αυτόν τον τρόπο, όπως τον περιγράψαμε, αφενός να καλύψει τις ανάγκες καθημερινότητας και αφετέρου να δώσει κίνητρα και στα παιδιά, αλλά και στους μεγάλους, και να δουλέψουν και να μπορούν να φοιτούν στα σχολεία, αλλά και να αναδείξουν τον πολιτισμό τους, η περιοχή αυτή θα πάρει άλλη όθηση ή λόγω της μορφολογίας, λόγω του βουνού, ότι είναι χτισμένοι οι οικισμοί, ας πούμε, στο βουνό. Όλα αυτά είναι δύσκολα να συμβούν και να συντονιστούν. Όχι, εγώ νομίζω ότι οι προοπτικές ανάπτυξης είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πείτε μου, πώς το έχετε στο μυαλό σας. Εγώ βλέπω ένα Μηλοπόταμο που θα μπορούσε να υπάρχει πολύς τουρισμός και πολύ καλή ποιότητα ποιότητα ζωής στους κατοίκους. Τα χωριά μας δεν είναι κακά. Υπάρχουν χωριά ιδιαίτερα τα οποία είναι μεγάλα, χωριά τα οποία μπορείς να ζήσεις. Δηλαδή στο Πέραμα, στις Μαργαρίτες, στα Αγγελιανά, στα Λιβάδια, στα Ζωνιανά, στον Άγιο Μαμή είναι χωριά μεγάλα που μπορείς κάλλιστα να ζήσεις. Τα μικρά χωριά, ναι, έχουν θεματάκια, όπως και να το κάνουμε. Δεν μπορούν να έχουν τις υπηρεσίες και τις ανέσεις που έχουν μεγαλύτερα χωριά. Έχουν βέβαια την ησυχία τους, την αυτονομία τους, που είναι άλλα πλεονεκτήματα προς Θεού. Αλλά ο Μηλοπόταμος έχει, γι' αυτό και δεν έχουμε μείωση πληθυσμού εκτός από το Μέσα Μηλοπόταμο. Στον Μέσα Μηλοπόταμο παρουσιάζεται μείωση του πληθυσμού, δυστυχώς για όλους μας. Δηλαδή το Γαράζο κάποτε, που ήταν πρωτεύουσα του Δήμου Κουλούκων, αυτή τη στιγμή να έχει μόνο 150 ανθρώπους μόνιμους. Ναι, είναι μια κακή εξέλιξη αυτή. Αλλά ο Μηλοπόταμος γενικά διαθέτει πάρα πολύ καλό κόσμο, ποιοτικό κόσμο, πιστέψτε με, που πιστεύω έχει δυνατότητες να τον εξελίξουμε πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η φωτεινή πλευρά της περιοχής. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κλάδο, πώς παίρνετε την απόφαση, έτσι φτάνουμε και προς το τέλος,
πώς παίρνετε την απόφαση να διεκδικήσετε τη δημαρχία στην περιοχή. Δηλαδή, το είχατε στο μυαλό σας από παλιά, ήταν μια σκέψη σας, ένα όνειρο ή μια ανάγκη δημιουργείται και έρχεστε εσείς εκεί ως επικεφαλής για να διεκδικήσετε το δημαρχιακό θόκο. Να συμπληρώσω κάτι πριν από αυτό. Πείτε. Στα Λιβάδια έχει συμβεί ένα γεγονός το οποίο θα έπρεπε να είναι μια παγκρίτια σημαντική εορτή. Στον οικισμό Λιβάδια, και συγγνώμη που ξέχασα ύστερα να το πω, εκεί πάρθηκε η απόφαση για την ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας. Mm-hmm. Τότε που όλοι οι οπλαστικοί της Κρήτης προσπαθούσαν να βρουν τόπο για να συγκεντρωθούν, να αποφασίσουν, κανείς δεν τολμούσε να τους φιλοξενήσει. Όλοι φοβότανε, ακόμα και στις πόλεις. Οι Λιβαδιώτες αποφασίσανε και τους φιλοξενήσανε. Εκεί πάρθηκε αυτή η ιστορική απόφαση. Και μετά η επόμενη εξέλιξη ήταν η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε στο άλλο. Αλλά με απέσπασε αυτή η ερώτηση. Με ρωτήσατε για. Καλά κάνατε και το είπατε. Ναι, συγγνώμη, γιατί κάτι σαν, πολύ σημαντικό. Σαν πληροφορία, ίσως δεν ήταν και πολύ γνωστή. Αυτό πολύ, που σημαντικό, ήθελα, πολύ σημαντικό. Αυτό που θέλω που σας ρώτησα είναι πώς παίρνετε την απόφαση. Α, ναι, συγγνώμη. Κατέλθετε στις δημοτικές εκλογές. Ήταν κάτι που το σκεφτόμασταν πολύ. Δηλαδή, λέγαμε να κατέβουμε, να μην κατέβουμε. Είχε γίνει μια ομάδα και πριν από ένα χρόνο, περίπου ένα μισή χρόνο. Το είχαμε έτσι, αλλά ξέρετε, όλοι έχουμε τις ασχολίες μας. Δεν θέλαμε, εντάξει, μας προβλημάτιζε πάρα πολύ. Και είχαν ανακατωθεί μέσα ανθρώποι από τον πρωτογενή τομέα, από τον τουρισμό, από ανθρώποι που έχουν ασχοληθεί με κάποια πράγματα, κάποιοι επιστήμονες, όλοι αυτοί, αλλά όλοι εξαίρετοι ανθρώποι. Κάποια στιγμή το αποφασίσαμε πολύ λίγο πριν την κατάθεση των ψηφοδελτίων. Δηλαδή, δύο μήνες πιο μπροστά περίπου πήραμε την οριστική μας αποφάση. Είχε δημιουργηθεί δηλαδή η ομάδα. Είχε δημιουργηθεί η ομάδα και η ομάδα αυτή αποφάσισε να διεκδικήσει. Αποφάσισε. Αυτή η ομάδα αποφάσισε. Αυτή η ομάδα αποφάσισε να βάλει εμένα επικεφαλής. Δεν φτιάξατε εσείς την ομάδα. Όχι. Είχε δημιουργηθεί Όχι. η ομάδα. Δηλαδή. Αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε βήμα-βήμα. Κάποιοι ανθρώποι ασχολούμασταν, συνεργαζόμαστε και κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι ναι, κατεβαίνουμε. Ήταν στο μυαλό μας να κατέβουμε. Δεν το είχαμε όμως αποφασίσει οριστικά. Περίπου δύο μήνες πριν την κατάθεση των ψηφοδελτίων, αποφασίσαμε ότι ναι, θα κατέβουμε. Γι' αυτό και το όνομα της παράταξής σας είναι αυτό, νέα ομάδα, δηλαδή συμμετοχικά για όλους που συμμετέχετε σε αυτήν. Ναι. Είναι αυτό. Ακριβώς. Και φαντάζομαι, είτε κερδίσετε είτε όχι, συνεργασία μετά η ομάδα αυτή με όλους για το καλό τόπο. Προς Θεού, εμείς δεν ασχολούμαστε με αντιπαραθέσεις. Ίσα-ίσα. Και από τον άλλο συνδυασμό είναι ανθρώποι που είμαστε συγγενείς, είμαστε φίλοι με όλους τους ανθρώπους. Είμαστε ανθρώποι που κάθε μέρα βρισκόμαστε. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, προς Θεού. Προφανώς. Κύριε Κλάδο, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, να κυλήσουν όλα ομαλά στην περιοχή σας μέχρι τις εκλογές, όπως και σε κάθε Δήμο δηλαδή, με όσο το δυνατόν μικρότερη πόλωση για όλους τους δημότες. Ούτως ή άλλως οι δημοτικές εκλογές δεν έχουν τόσο πολύ όσο οι εθνικές. Να σας ευχαριστήσω πολύ και καλή επιτυχία. Κύριε Συμπουλάκη, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τους υποψήφιους δημάρχους από το Δήμο Σιτίας.